σταδιακή υποχώρηση θα παρουσιάσουν ιδιαίτερα ισχυρή δυτική άνεμη κατά την διάρκεια των αμέσως επόμενων νυχτερινών ωρών με αποτέλεσμα αύριο Τετάρτη. Ήδη από νωρίς το πρωί ο καιρός να είναι ηλιόλουστος, οι όσες νεφώσεις οι οποίες θα υπάρχουν κατά την διάρκεια της βραδιάς θα διαλυθούν με αποτέλεσμα η μέρα να κυλήσει με καλές καιρικέ συνθήκες. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς και θα είναι ιδιαίτερα πιο εξασθενημένοι σε σχέση με σήμερα. Η θερμοκρασία νωρί το πρωί δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από του 4 με 6 βαθμού Κελσίου, έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει να περιμένουμε παγετό κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Το μεσημέρι τη Τετάρτης η θερμοκρασία θα φτάσει του 17 βαθμού στην Καστοριά, του 19 βαθμού σε Γρεβενά, Κοζάνη, Πτολεμαίδα αλλά και Φλόρινα. Την 5η-7η Μαρτίου μαρτιου καλέ καιρικέ συνθήκε, συνέχεια τη ανομβρίας, νοτιοδυτικό το ρεύμα στην ατμόσφαιρα, γενικά υποτονικό, με τη θερμοκρασία μεταξύ 2 και 19 βαθμών Κελσίου. Θα διατηρηθεί ο ανοιξιάτικο καιρό και την Παρασκευή. Ηλιόλουστη ημέρα μα, όχι ιδιαίτερα καλή ποιότητα τη ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία μεταξύ 1 και 20 βαθμών Κελσίου και γενικά άπνια. Το Σάββατο όμω, αλλά και την Κυριακή, ενώ θα διατηρηθούν οι καλές καιρικέ συνθήκε, θα έχουμε σταδιακή ενίσχυση των νοτίων ανέμων στην Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το Σάββατο στου 20 βαθμού, την Κυριακή κοντά στου 19 βαθμού, όμω ειδικά την Κυριακή, φαίνεται πω οι δυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ θα αυξηθούν πρόσκαιρα οι νεφώσει, κυρίω στα δυτικά ορεινά, που ενδεχομένω να σημειωθούν ασθενεί ψυχάλε ή λασποψυχάλε. Αγαπητοί φίλοι, θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού και κατά τη διάρκεια τη καθαρά Δευτέρα που τα πρώτα στοιχεία θέλουν συνέχεια τη έθρια καιρική κατάσταση με υποτονικού όμω ανέμου. Καλό σα βράδυ!